Εγκρίθηκαν οι νέοι συντελεστές του έτους 2019 για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Στην εισήγηση που έκανε ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, χαρακτήρισε άδικο τον προϋπολογισμό του 2019 και ανέφερε πως στο Δήμο Πατρέων μόνο το 38% της χρηματοδότησης προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο 62% είναι από ίδια έσοδα. Αντέτεινε ότι μέσα σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον αποφασίστηκαν μέτρα για την ελάφρυνση των πολιτών. Ο Παναγιώτης Μελάς υποστήριξε ότι η δυνατότητα για να γίνουν οι μειώσεις και οι απαλλαγές προήλθε από τον αυξημένο συντελεστή 4,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που επιβλήθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Για το 2019 ο οικιακός συντελεστής θα μειωθεί από 1,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης διατηρούνται οι μειώσεις και οι απαλλαγές του 2018 με τη μόνη διαφορά ότι αυξάνεται στους τριτεκνούς το οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ. Τέλος αποφασίστηκε νέα μείωση μεσοσταθμικά κατά 10% περίπου στις τιμές για την κατάληψη των τραπεζοκαθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους.